Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι από άποψη έντασης και δυναμικής. Ξέραμε ότι η Αγία παίζει σε full ρυθμούς από το πρώτο λεπτό, πιέζει την μπάλα κτλ. Εμείς δεν μπήκαμε έτοιμοι στο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε το δεκάλεπτο και χάναμε. Η Αγία μας προσπέρασε πολύ γρήγορα. Ευτυχώς αντιδράσαμε νωρίς και στο πρώτο δεκάλεπτο μείναμε κοντά στο σκορ. Στη συνέχεια, κάναμε αρκετά λάθη στην πίεση, στο press, στο zone press της Αγίας Παρασκευής. Αλλά ήμασταν καλοί στην άμυνα, σε γενικές γραμμές, γιατί τους κρατήσαμε στους 52 πόντους. Η Αγία είναι μια ομάδα που σκοράρει, δεν ξέρω, πρέπει να έχει μέσο όρο στους 70. Πάλι, θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη από τις παίχτριές μου. Καταθέσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν μέσα στο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, βρήκαμε λύσεις σε κάποιες περιόδους που δεν ήμασταν καλοί. Βρήκαμε και λύσεις στη ζώνη της Αγίας Παρασκευής, γιατί μας έπαιξε αρκετά ζώνη ένας 3-1. Επειδή είχαμε εμείς πολύ πλεονέκτημα στα post-up των περιφερειακών και είχαν φορτωθεί και με φάουλ. Οπότε, μόλις βάλαμε και δύο τρίποντα, περάσαμε και μπροστά στο σκορ στο τέλος και εκεί νομίζω κρίθηκε το παιχνίδι. Καλή συνέχεια στην Αγία Παρασκευή, περαστικά στην Πετυχάκη. Συγχαρητήρια στην ομάδα των Μελισσίων και στην coach Μάλαμα για τη δουλειά που κάνει. Εμείς πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις δύο τελευταίες ήττες που κάναμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, κυρίως τραυματισμών. Και επειδή το πρωτάθλημα ακόμα είναι πάρα πολύ μακρύ, είναι η πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου, θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Είμαστε ακόμα μέσα στους στόχους μας. Απλώς πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση του έψυχου δυναμικού, διότι έχουμε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και έχει λιγοστέψει το ρόστερ. Είμαι πολύ χαρούμενη που κερδίσαμε αυτόν τον αγώνα. Είχαμε δουλέψει πολύ σκληρά όλη τη βδομάδα. Συγχαρητήρια στα κορίτσια μου, συγχαρητήρια στο προπονητικό team. Το θέλαμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και στην ομάδα της Αγίας Παρασκευής, που είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Τελικά τα καταφέραμε. Καλή συνέχεια σε όλους.